Στη Δυτική Αχαία θα πάμε και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον νέο Δήμαρχο Δυτικής Αχαίας, τον κύριο Σπύρο Μιλωνά. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε στην Μετρόπολη. Συγχαρητήρια και δημόσια για την εκλογή σας. Συγχαρητήρια. Έχετε προλάβει τώρα να συντονίσετε εκεί. Πρέπει να είστε διαρκώς σε επαφές, επικοινωνίες, συμβούλια. Καταρχήν, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σας εύχομαι καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι σε όλους. Είναι μια περίοδος ενημέρωσης, μια περίοδος προετοιμασίας, μια περίοδος με πολλή δουλειά και έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά αυτά όλα τα θέματα να τα αναμοχλεύουμε με στόχο της 31 του Αυγούστου, 1 του Σεπτέμβρη που αναλαμβάνουμε κανονικά, να είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Υπάρχει αρκετός χρόνος. Ο σχεδιασμός άλλωστε και το πρόγραμμά σας ήταν ήδη καταρτισμένο. Έτσι δεν είναι για την περιοχή σας. Ναι, το πρόγραμμα μας ήταν ήδη έτοιμο πριν, όταν είχαμε την προεκλογική περίοδο. Είναι έτοιμο και απλά προσπαθούμε τώρα να το παντρέψουμε με την καθημερινότητα, να επανδρώσουμε τις ομάδες εργασίας και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη δουλειά μας, γιατί 1 του Σεπτέμβρη είναι μετά από 2,5 μήνες, είναι πάρα πολύ κοντά και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τον κύριο Μιλωνά τον θυμάμαι από τη ΔΕΗ. Από τα κεντρικά της ΔΕΗ. Βέβαια. Το πρώτο ρεπορτάζ που θυμάμαι να έχω πάει στα κεντρικά της ΔΕΗ είχα απευθυνθεί στον κύριο Μιλωνά και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήσασταν διευθυντής. Ναι. Όλης περιφερειακός υπηρεσίας. Διευθυντής. Περιφερειακός διευθυντής. Ναι. Μιλάμε για τον άνθρωπο που δίνει τις εντολές σε όλους τους υφιστάμενους στο κομμάτι της ΔΕΗ. Ότι με δέχτηκε στο γραφείο του για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορούσε στους πολίτες και στην διακοπή ηλεκτροδότησης, αν δεν κάνω λάθος, γιατί πάνε και αρκετά χρόνια. Και ήταν τόσο απλός και τόσο επεξηγηματικός και να μας μιλήσει και στην κάμερα. Μα νομίζω ότι η επιτυχημένη διοίκηση που έκανε στην δημόσια επιχείρηση ηλεκτροδότησης ήταν αυτό που του έδωσε το έναυσμα να αναλάβει και το Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Έτσι δεν είναι, κύριε Μιλωνά? Διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι μια επιχείρηση και ο Δήμος. Σαφώς. Γιατί όχι να το... Ακούστε, το θέμα της επικοινωνίας και το θέμα της ενημέρωσης και το θέμα των ΜΜΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Έτσι. Γιατί από εκεί, από πρώτο χέρι και γρήγορα, μαθαίνει ο πολίτης γεγονότα, ενημερώνεται, ακούει κριτικές, ακούει την αντίθετη άποψη. Και θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων ημών που έχουμε κάποια δημόσια θέση να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε σαφείς, να είμαστε απλοί, για να μπορεί ο πολίτης που μας ακούει να το καταλαβαίνει. Αυτή ήταν η άποψή μου τότε. Αυτή είναι η άποψή μου και σήμερα. Δεν έχω αλλάξει. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να συνεργαζόμαστε, να συνεργαζόμαστε. Γιατί από την άλλη τη μεριά θεωρώ ότι, και το έχω δει από τη δουλειά μου αυτό, ότι η δική σας η δουλειά, το να βγεις όπως λέει ο κόσμος στο γυαλί και να μιλήσεις, καταρχήν σε γνωρίζει ο κόσμος και δεύτερον αυτά που λες και μεταφέρεις ενημερώνεται ο κόσμος και κυρίως δεσμεύεσαι κιόλας. Ξέρετε, πολλές φορές οι κλειστές πόρτες κάνουν και κακό. Σαφώς κάνουν κακό. Γιατί κάποιος μπορεί να μην ενημερωθεί. Στο τέλος της ημέρας βοηθάνε τη δουλειά μας. Mm-hmm. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι υποχρέωση όλων ημών που σχετιζόμαστε με τα κοινά να ενημερώνουμε τον κόσμο, να συνεργαζόμαστε με τα ΜΜΕ και βέβαια να είμαστε σαφείς, απλοί, κατανοητοί, συνεργάσιμοι. Γιατί έτσι θεωρώ ότι είναι η υποχρέωσή μας. Ανοιχτή όμως την πόρτα από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ξέρουμε και το θέλετε αυτό, θα έχετε την πόρτα στο Δημαρχείο για τους Δημότες Δυτικής Αχαΐας. Που τα προβλήματα όπως σε κάθε Δήμο είναι πάρα πολλά. Οπότε θέλετε να έχετε την άμεση επικοινωνία μαζί τους. Σαφέστατα η άμεση επικοινωνία έχει πάρα πολλά καλά. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αφενός μεν είσαι ένα με τον κόσμο, δεν είσαι κάτι ξεχωριστό. Το δεύτερο, ακούσα από πρώτο χέρι θέματα και προβλήματα. Έτσι έμεσα συμμετέχεις και προτάσεις, Και έτσι έμεσα, μάλλον άμεσα συμμετέχεις στη λύση αυτών των προτάσεων. Και παράλληλα ελέγχεις τις υπηρεσίες σου, το πώς δουλεύει αυτό που διοικείς, το πώς δουλεύει αυτό που ελέγχεις. Και από εκεί καταλαβαίνεις, παίρνεις ένα πάρα πολύ καλό δείγμα του πώς πρέπει να κινηθείς και το πώς πρέπει να λειτουργήσεις. Είναι ένας πλούτος αυτό, παρότι πίσω από αυτό υπάρχει μεγάλη κούραση, υπάρχει κόπωση. Υπάρχουν γκρίνιες πολλές φορές, γιατί όλα τα προβλήματα δεν λύνονται. Έτσι, είναι δύσκολο. Καλά, δεν έχετε κανένα μαγικό ραβδάκι, δεν αναλάβετε 1η Σεπτεμβρίου και θα τα λύσετε όλα. Και από τη στιγμή που κάποιος μπαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν ακούει γκρίνιες και εκεί. Όμως είναι κάτι που θα πρέπει να γίνεται. Και θεωρώ ότι οι εξετάσεις που έχω δώσει μέχρι τώρα είναι έτσι. Και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει. Η απλή επαφή με τον κόσμο είναι πλούτος. Αν σας ζητούσαμε να ιεραρχήσετε τα προβλήματα έτσι όπως τα έχετε ακούσει και από τον κόσμο, ποιο θα βάζετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο κτλ. Έτσι, ακούστε, αναφορικά σε αυτό. Τα μεγάλα προβλήματα
της Δυτικής Αχαΐας. Μάλλον θα έλεγα ότι η Δυτική Αχαΐα είναι ένας ιδιαίτερος δήμος που δεν είναι ότι έχει προβλήματα που δεν τα έχουν άλλοι δήμοι. Όπως. Για παράδειγμα, έχουν προβλήματα καθημερινότητας. Το πρώτο και μέγιστο πρόβλημα είναι η έλλειψη του νερού. Η έλλειψη και ποσότητας αλλά και του ελέγχου της ποιότητας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και το σηκώσαμε, θα έλεγα, πρέπει να έκφρασε πάρα πολύ στην προεκλογική μας εκστρατεία. Ήταν το πρώτο μας θέμα. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Και είναι το πρώτο θέμα με το οποίο ήδη ασχολούμαστε. Γιατί... Στο Φλόκα, νομίζω ότι δεν είχαν νερό αυτές τις μέρες. Είχαμε πολλές καταγγελίες. Σε πάρα πολλές. Σε πάρα πολλά χωριά. Και σήμερα ήμουν μια περιοδία στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας. Ναι. Πήγα Καραμεσινίκα, Καρέικα, Γομοστό, Σαγέικα και λοιπά, μέχρι κάτω στη θάλασσα. Υπάρχει μιλάμε και για την ίδρυυση τώρα και για την άρδευση. Το πρόβλημα της ίδρυυσης βάζω έντονα. Ναι. Όπου πάρα πολλά χωριά σήμερα δεν έχουν νερό. Έτσι. Και από την άλλη τη μεριά, δυστυχώς υπάρχει μια ΔΕΙΑΔ η οποία είναι πολύ χειρότερη από ό,τι φανταζόμαστε στην προεκλογική εκστρατεία. Οι οφειλές είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και είναι ανύπαρκτη. Δεν έχει κόσμο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Άρα πρέπει να στελεχώσετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πώς σκέφτεστε να το κάνετε αυτό? Γιατί ακούστε, και προσλήψεις δεν γίνονται. Μετακινήσεις εσωτερικές. Ακούστε, οι μετακινήσεις εσωτερικές δυστυχώς δεν επιτρέπονται. Και υπάρχουν διάφορες λύσεις. Ένα κύριο ερώτημα, αν θα πρέπει να υπάρχει ως ΔΕΙΑΔ ανεξάρτητη εταιρεία ή να συγχωνευτεί στο Δήμο. Αυτή την περίπτωση εξετάζουμε τώρα, γιατί όπως είναι η ΔΕΙΑΔ, όπως είπα, δεν έχει κόσμο. Δεν έχει κανέναν υπάλληλο. Τώρα λειτουργεί με κάποιους οχταμηνίτες και με κάποιους εργολάβους. Όπως καταλαβαίνετε, μια εταιρεία που δεν έχει καθόλου προσωπικό και λειτουργεί με ξένους και με τόσα χρέη, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν το κύριο μέλημα αυτή τη στιγμή και βέβαια προσπαθούμε. Προσπαθώ να έρθω σε επαφή με το Δήμο και με την ΔΕΙΑΔ. Είναι δύσκολη και η επικοινωνία. Και προσπαθούμε άμεσα να βρούμε λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Έτσι. Παράλληλα με αυτό υπάρχουν τα προβλήματα καθαριότητας. Υπάρχει ένα δικό δίκτυο και εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει η μη λειτουργία του βιολογικού της Αχαΐας και ο κόσμος πηγαίνει στη θάλασσα να κάνει μπάνιο, που αποκαλυφθεί άμεσα και αυτό. Και σας λέω ότι αυτά τα 3-4 χρόνια τα σε συνεργασία και παράλληλα με το πρόβλημα του Χιτά, του Φλόκα, είναι τα 4 μεγάλα προβλήματα που θα ασχοληθούμε αμέσως και ήδη ασχολούμαστε δηλαδή, για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα θέματα και να μπορούμε να μιλάμε σε συνεργασία για κάτι παραπάνω. Δεν μπορείς να πας πουθενά, δεν μπορείς να μιλάς για οτιδήποτε, εάν δεν έχεις λύσει τα βασικά καθημερινά θέματα που ασχολούν το Δημότη. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία χρειάζονται την συνένεση και τη συνεργασία και με, άλλους δήμους. Σαφώς. Το πρόβλημα της λειτουργίας του Χιτά, του Φλόκα, είναι πρόβλημα των τριών δήμων. Ακριβώς γι' αυτό το ανέφερα, επειδή είπατε για το Φλόκα. Ναι. Εκεί έχετε αναπτύξει επικοινωνίες ήδη, έχουμε γιατί λέτε μια, ότι το βλέπετε μια, ήδη. Έχουμε μια πρώτη γνωριμία, έτσι θα έλεγα, με τον δήμαρχο της, με τον κύριο Μπαρή. Και θα κάνω και μια επίσκεψη στον κύριο Πελετίδη. Όμως αυτό λέω ότι είναι ένα θέμα που υπάρχει ένας περιφερειακός σχεδιασμός που σε κάποιο βαθμό λειτουργεί αυτό. Υπάρχει η ποιοτική λειτουργία του ΧΙΤΑ που είναι το πρώτο, που είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά για μένα αυτή τη στιγμή το πρωτεύον είναι δεν υπάρχει νερό στα χωριά της Αχαΐας και στην κάτω Αχαΐα. Και είναι αυτό που προσπαθούμε με επαφές και με... Το μεσημέρι είχα μια σύσκεψη σε Αγέικα με την κοινότητα εκεί. Για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Είναι τη καθημερινότητα. Μα πάντα του καλοκαιρινού μήνε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή τη Δυτική Αχαΐας. Θα έλεγα ότι δεν μπορεί να λε ότι ω δημοτική αρχή λειτουργώ ή δεν λειτουργώ όταν αυτά τα θέματα είναι ανοιχτά. Για μα, δηλαδή, του χρόνου τέτοια εποχή, αν δεν έχουμε βάλει σε μια σειρά το πρόβλημα του νερού, θα θεωρώ ότι έχουμε μια αποτύχει ω δημοτική αρχή, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λύσουμε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Και βέβαια εδώ δεν είναι μόνο θέμα δημιουργικής αρχής, αλλά και θέμα ανταπόκρισης και των πολιτών. Από τα στοιχεία που έχω μαζέψει μέχρι τώρα, φαίνεται ότι μόνο το 20% των πολιτών πηγαίνει να πληρώσει το νερό. Βέβαια εδώ υπάρχουν πολλές αμαρτίες πίσω γιατί δεν εκδίδονται λογαριασμοί. Κανονικά εκδίδονται κάθε 2-3 χρόνια. Με συνέπεια να βγαίνουν υπέροχοι λογαριασμοί. Ναι. Περιγράφεται μια κατάσταση η οποία είναι. Δυστυχώς είναι έτσι. Διαλυμένη. Δεν είμαστε στην εκλογική περίοδο να βάλουμε και καμιά κορώνα παραπάνω. Όμως η κατάσταση είναι αυτή. Και πρέπει όλοι όσοι ζούμε σε αυτόν τον τόπο να βρούμε λύση. Δεν υπάρχουν μαγικά πράγματα. Εμείς αυτό που λέμε θα οργανώσουμε αυτή την υπόθεση, θα οργανώσουμε αυτή την υπηρεσία και θα βάλουμε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ομαλά και όμορφα και στην κοινωνία για να μπορέσει και η κοινωνία να ανταποκριθεί, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Γιατί μιλάμε για μια λειτουργία μηδενική, σε επίπεδο μηδενικό πια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα λέμε.
Δεν θα γλιτώσετε από εμάς. Ευχόμαστε μονάχα να ερχόμαστε στη Δυτική Αχαΐα, όχι για προβλήματα που μας καταγγέλνουν πολίτες, αλλά για να εγκαινιάσετε κάτι, για να μας ανακοινώσετε κάτι, για να μας πούν οι πολίτες ότι αυτό το πράγμα τσούλησε, περπατάει και, εγώ για τη και όλα πηγαίνουν καλά. Και να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε το καλύτερο και για τον τόπο μας και πάντα η πόρτα μας για εσάς αλλά και για όλους είναι ανοιχτή. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια και πάλι.